Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στην απόψινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για τρεις μεγάλους μελωδούς, τρεις μεγάλους συνθέτες της πατρώας μουσικής τέχνης. Τον Πέτρο τον Γλυκή Ιμπερακέτη, τον Χουρμούζιο Χαρτοφύλακα και τον Θεόδωρο Φωκαέα. Τη λαυγή της μουσικής τέχνης Φάρη στάθηκαν οι τρεις αυτοί μουσικοδιδάσκαλοι, οι οποίοι ακόμη και σήμερα φωτίζουν εμάς τους νεότερους με τα υμνολογικά τους επιτεύγματα και ακτινοβολούν με την μουσικοτεχνική τους πανδεσία. Τα μουσικά τους μελωδήματα είχαν βάση την απερίτρεπτο και θαραλέα πίστη τους και την βαθιά τους αγάπη στο Θεό και στην εκκλησιαστική ποίηση γενικότερα. Πέτρος Γλυκής Ιμπερακέτης. Σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη και στο Άγιον Όρος. Έζησε στα μέσα του 18ου αιώνα. Υπήρξε μελοποιός πολυγραφότατος και ασχολήθηκε προπάντων με τους καλοφωνικούς ιρμούς. Το όνομα Ιμπερακέτης προέρχεται από την τουρκική λέξη Μπερεκέτ, που σημαίνει αυθονία, την οποία μεταχειριζόταν στους μαθητές του κάθε που τον ρωτούσαν αν έχει να διδάξει και άλλους ιρμούς. Ο Πέτρος ο Γλυκής ο Μπερεκέτης έγραψε πάρα μα πάρα πολλά έργα. Ανάμεσα σε αυτά διακρίνεται ιδιαίτερα το αργό δίχορο Θεωτό και Παρθένε, που ψάλεται κυρίως στις Αγρυπνίες αλλά και αλλού. Τον ύμνο αυτόν ο Μπερεκέτης απέδωσε σε μέλος παπαδικό. Τον διέρεσε σε 8 μικρά τμήματα που αντιστοιχούν στους 8 ήχους. Μελοποίησε 8 ήχο τον ύμνο αυτό ο Μπερεκέτης, ίσως για να υψώσει τη σημασία, επειδή αποτελείται προπάντων από λόγους του Θεού που λέει ο Αρχάγγελος Γαβριήλ προς τη Θεοτόκο. Έτσι καλούνται όλοι οι ήχοι να συνεισφέρουν την ιδιαίτερη καθένας μελωδική ποιότητά του για να πανηγυριστεί επάξια το σπουδαίο και χαρμόσυνο για όλο τον κόσμο μήνυμα του Αγγέλου. Εξετάζοντας μερικότερα το μουσικό αυτό μάθημα, βρίσκουμε σε αυτό πολύ χάρη και συμμετρία αναβάσεων και καταβάσεων. Το ύφος είναι πανηγυρικό. Κατορθώνει ο μελοποιός να διατηρήσει το μέλος ίσιο από την αρχή ως το τέλος, μολονότι εναλλάσσονται στη σειρά όλοι οι ήχοι. Σε κάθε τμήμα ο συνθέτης εξαντλεί τις ωραιότερες γραμμές του ήχου και αποφεύγει με επιμέλεια την επανάληψη ομοίων γραμμών. Έτσι στην ποικιλία των ήχων προσθέτεται και ποικιλία γραμμών μουσικών. Στο τέλος κάθε τμήματος, μετά τις λέξεις, επακολουθούν κρατήματα με χρόνο αργό ή με ρυθμό τρίσιμο και το μέλος παίρνει πανηγυρικότερο τόνο. Η μετάβαση από τον ήχο ενός τμήματος στον ήχο του επόμενου γίνεται φυσικότατα και από κανονικό τόνο. Με πάρα πολλή τέχνη προετοιμάζεται η μετάβαση στις τελευταίες γραμμές καθενός τμήματος, γιατί σε αυτές το μέλος παρενθέτει με τέχνη και γραμμές του αμέσως επόμενου ήχου. Στο τέλος γίνεται η κατάληξη στη βάση του νέου ήχου, στον οποίο και μεταβαίνει το μέλος. Θα ακούσουμε ένα μέρος από το Θεωτό και Παρθένε του Πέτρου Μπερεκέτη. Ο καρπός της κοιλίας σου, σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου, από τον πρωτοψάλτη και δάσκαλο Μανώλη Χατζημάρκο.
Από τον πρωτοψάλτη και δάσκαλο Μανώλη Χατζημάρκο ακούσαμε ένα μέρος από το Θεωτό και Παρθένε, ο καρπός της κοιλίας σου σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου. Μια καταπληκτική σύνθεση του Πέτρου Μπερεκέτου. Η όλη πλοκή του μέλους είναι αρκετά τεχνική και μαρτυρεί πως ο μελοποιός κατέχει στην εντέλεια την ιδιαίτερη μελωδική ποιότητα των 8 ήχων και γνωρίζει να εκλέγει και να συναρμολογεί με πολύ καλεσθησία τις εκφραστικότερες γραμμές. Γενικό χαρακτηριστικό του μαθήματος αυτού είναι πως αποδίδει με επιτυχία το πνεύμα εορτασμού χαρμόσυνου, αλλά μαζί και ιεροπρεπούς και σεμνού. Ο Πέτρος Μπερεκέτης έγραψε ακόμα πολυέλεους, δοξολογίες, πασαπνοάριο του όρθρου σε ήχο τέταρτο, κοινωνικά, χερουβικά, καταβασίες της Κυριακής πριν από τη γέννηση του Χριστού και άλλα. Και περνάμε στον Χουρμούζιο Χαρτοφύλακα. Ο Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ γεννήθηκε στη Χάλκη. Ήταν μαθητής του Ιακώβου του Πρωτοψάλτου και του Γεωργίου Κρητός. Χρημάτισε πρωτοψάλτης στις εκκλησίες του Αγίου Δημητρίου και του Αγίου Ιωάννου στο Γαλατά. Δίδαξε ως μουσικοδιδάσκαλος στην Πατριαρχική Σχολή για μία εξαετία, 1815 έως 1821. Ερμήνεψε τα έργα παλαιών μουσικών από το Δαμασκηνό ως τον Μανουήλ Πρωτοψάλτη.
δηλαδή όλα τα έργα του Ιωάννου Δαμασκηνού, του Ιωάννου Γλυκαίος, του Ιωάννου Κουκουζέλη, του Ιωάννου Κλαδά, του Μανουήλ του Νέου Χρυσάφου, του Δανιήλ Πρωτοψάλτου, του Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου, του Ιακώβου Πρωτοψάλτου, του Μανουήλ Πρωτοψάλτου και πολλών άλλων. Όλα αυτά ανέρχονται σε 70 τόμους. Αγοράστηκαν το έτος 1838 από τον Αθανάσιο, Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Ο ίδιος συνέθεσε έργα του όπως Πολυελαίους, Δοξολογίες, την περίφημη Δοξολογία Εναρμόνια Ζω Ήφεση, Κρατήματα, Χερουβικά, Κοινωνικά Κυριακών και άλλα. Ο Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ πέθανε το έτος 1840. Θα ακούσουμε στη συνέχεια τον πολυέλαιο δούλη κύριον Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός.
Στη συνέχεια, αγαπητοί μας ακροατές, θα ακούσουμε από τον αείμνηστο Διονύσιο Φυρφυρή στίχους από τα αργά νυξαντάρια του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος. Η ηχογράφηση είναι ζωντανή. Έγινε στο παρεκκλήσιο της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Σχολής στις Καριές τον Ιούλιο του 1982 από τον Λικούργο Αγγελόπουλο.
περνάμε στον Θεόδωρο Φωκαέα. Ο Θεόδωρος Παπαπαράσκου Φωκαεύς ενδιαφέρει την επιστήμη της μουσικολογίας αλλά και την ιστορία της εξελίξεως των μουσικών πραγμάτων γενικότερα από τρεις κυρίως απόψεις. Γιατί τριπλή υπήρξε και η αποφασιστική συμβολή του από άποψη μελοποιίας ως μελουργός, από άποψη καταγραφής μακαμιών και τραγουδιών ως τονιστής και από άποψη εκδοτικής δραστηριότητος ως εκδότης των βασικών μουσικών βιβλίων. Για τον Θεόδωρο Φωκαέα γνωρίζουμε τις χρονολογίες σπουδαίων γεγονότων της ζωής του χάρη σε μία βιογραφία του που δημοσίευσε αμέσως μετά τον θάνατό του ο υιός του Κωνσταντίνος το έτος 1851 και επανέλαβαν τα άλλα δύο παιδιά του, ο Αλέξανδρος και ο Λεωνίδας, το έτος 1863 και 1869. Αλλά και χάρη στις ειδήσεις που ο ίδιος μας άφησε, είτε στους προλόγους είτε στις αγγελίες των εκδόσεών του. Τα πρώτα μουσικά βήματα τα έκαμε κοντά στον πατέρα του. Την παλαιά μέθοδο της τέχνης της σημειογραφίας την έμαθε στις Κηδονίες από τον αδερφό του Αθανάσιο λίγα χρόνια πριν φύγει για την Κωνσταντινούπολη. Ο Θεόδωρος Φωκαέας είχε γρήγορη μουσική αντίληψη και είχε μάθει καλά την ψαλτική τέχνη στις Κηδονίες, γιατί όταν έφτασε στην Κωνσταντινούπολη σχεδόν αμέσως ανέλαβε ψάλτης στον Άγιο Δημήτριο στα Τατάβλα, συμψάλλοντας με τον διδάσκαλο Χουρμούζιο, αλλά για πάρα πολύ λίγο. Στην Κωνσταντινούπολη, ο ζήλος του για τελειοποίηση στην ψαλτική τέχνη και εκμάθηση της νέας μεθόδου αναλυτικής σημειογραφίας τον οδήγησε στον Γρηγόριο Πρωτοψάλτη, λαμπαδάριο τότε της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Θα ακούσουμε από την βυζαντινή χοροδία του Πανελληνίου Συνδέσμου Ρωμανός ο Μελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός υπό τη διεύθυνση του αημνήστου Αντωνίου Μπελούση στίχους από τα Ανοιξαντάρια του Θεοδόρου Φωκαέως σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Thank you.
Θεόδωρος Φωκαέας έψαλε για περισσότερα από 30 χρόνια. Τα πρώτα 6 ως λαμπαδάριος στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου των Ταταούλων, μετά του διδασκάλου Χουρμουζίου, και τα υπόλοιπα ως πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Γαλατά, μετά του Αηδήμου Σταυράκη. Την τελευταία δεκαετία της ζωής του την αφιέρωσε ο Θεόδωρος Φωκαεύς στην εκδοτική δραστηριότητα και τη μελοποίηση του προσωπικού του έργου. Εξέδωσε ανθολογίες σε 3 τόμους, το Αναστασιματάριο του Πέτρου του Πελοποννησίου, Λαμπαδαρίου, και το Ερημολόγιο του Πέτρου του Γλυκαίος, του Μπερακέτου. Έγραψε τα εξαιρετικά εκφραστικά και πανηγυρικά ερημολογικά ιδιόμελα των Χριστουγέννων, της Κυριακής των Βαΐων και της Κυριακής της Πεντηκοστής, «Εφραίνεστε δίκαιοι», «Ο πλήστος όχλος Κύριε» και «Παράδοξα σήμερον». Έγραψε επίσης το χερουβικό «Νιν εδυνάμεις» σε ήχο πρώτο, το κοινωνικό «Εις μνημόσυνον» σε ήχο βαρύ, το «Μακάριο Σανίρ» σε ήχο επίσης βαρύ, τον πολυέλαιο «Εξομολογήστε το Κυρίο» σε ήχο δεύτερο, τα «Συντετμημένα ανοιξαντάρια» και άλλα πολλά. Έργα του είναι επίσης χερουβικά και κοινωνικά σε όλους τους ήχους και μία δοξολογία σε ήχο δεύτερο. Ο Θεόδωρος Φωκαέας πέθανε στην Κωνσταντινούπολη το έτος 1848. Από τα περίφημα χερουβικά του Θεοδόρου Φωκαέως, ένα σε ήχο πρώτο θα ακούσουμε στη συνέχεια. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Φώτης Κετσετζής.